ροφός. Ο ροφός είναι από τα μεγαλύτερα ψάρια των ελληνικών θαλασσών. Το μήκος του φτάνει μέχρι και 1,5 μέτρο. Στα βαθιά νερά μπορούμε να συναντήσουμε ροφούς μέχρι και 25 κιλά. Ο χρωματισμός του είναι καφέ σοκολατόχρωμος. Ζει σε βραχώδη ή αμμώδη βυθό και ανάμεσα στα φύκια σε βάθος έως και 100 μέτρα. Είναι σαρκοφάγο αρπακτικό, κάτι που σημαίνει ότι κυνηγάει μικρότερα του ψάρια. Αντίστοιχα όμως, το ίδιο θεωρείται από τα αγαπημένα θυράματα των μεγαλύτερων ψαριών, αλλά και βασικός στόχος των ψαράδων. Κρύβεται κάτω από μεγάλους βράχους και είναι εύκολο να τον πετύχει κανείς με ψαροτούφεκο, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Μαγιάτικο. Το μαγιάτικο είναι από τα μεγαλύτερα ψάρια που μπορεί να συναντήσει κανείς στις ακτές της χώρας μας. Το μήκος του σώματός του είναι συνήθως 30 με 50 εκατοστά, που όμως μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 μέτρα. Το σύνηθες βάρος του είναι γύρω στα 50 κιλά. Πελαγικό ψάρι, αρέσκεται να κολυμπάει σε κοπάδια ή όταν μεγαλώσει να περιφέρεται και μόνο του σε μεγάλες θάλασσες και σε βάθη που μπορεί να ξεπερνούν τα 70 μέτρα. Σαν σαρκοφάγο που είναι, τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα και άλλα μικρότερα του ψάρια. Συναγρίδα. Η συναγρίδα είναι από τα μεγάλα ψάρια με μέσο μήκος 20 με 80 εκατοστά και ζει σε ξέρες και βραχώδεις βυθούς. Το χρώμα της λέμε ότι είναι κιάνο αργυρό, δηλαδή κοκκινοπό, που όσο ανεβαίνει προς τη ράχη γίνεται περισσότερο κόκκινο. Τρέφονται με άλλα ψάρια και μαλάκια. Τα νεαρά ζουν κοπαδιαστά, ενώ τα ενήλικα περιφέρονται και μοναχικά. Η συναγρίδα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια των επαγγελματιών ψαράδων. Όχι μόνο στα ελληνικά νερά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πωλείται σε ακριβή τιμή, αφού το κρέας της είναι περιζήτητο στα εστιατόρια πολλών χωρών. Σφυρίδα. Η σφυρίδα θεωρείται από τα μεγάλα ψάρια της περιοχής μας, με μήκος που φτάνει μέχρι και το 1 μέτρο. Ο χρωματισμός της τεφρός καστανός, δηλαδή σκούρος με σκιές και όχι ενιαίο χρώμα. Μοιάζει με το ροφό, που είναι σαν ξαδέρφια. Ζει σε αμμώδη και λασπόδη βυθό έως και 200 μέτρα, αλλά ανεβαίνει και στην επιφάνεια για να βρει τροφή, μιας και είναι ιδιαίτερα λέμαργο ψάρι. Τρέφεται κυρίως με σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια, αλλά και ό,τι άλλο βρει. Λαβράκι. Το λαβράκι είναι είδος που το συναντάμε σε πολλά σημεία του βόρειου ημισφαιρίου. Το μήκος του σώματος αυτών που ζουν στις ελληνικές ακτές φτάνει από 20 έως 55 εκατοστά, ενώ στο βορειοανατολικό τμήμα του Ατλαντικού ωκεανού φτάνει έως και 1 μέτρο και με βάρος περισσότερο από 12 κιλά.
περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο ανοιχτό πέλαγος και έχει χρώμα χαρακτηριστικό για το περιβάλλον αυτό, δηλαδή σκούρα πλάτη, ασημένια πλευρά και άσπρη κοιλιά. Ο Οτοκί, δηλαδή γεννάει τα ψάρια του, το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο στο ανοιχτό πέλαγος, σε μέσο βάθος νερού. Τα νεαρά ζουν σε κοπάδια, τα μεγαλύτερα μοναχικά. Συνηθίζουν να μπαίνουν και σε γλυκά νερά, σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Σαν αρπακτικό που είναι το λαβράκι, τρέφεται με μικρότερα του ψάρια και γαρίδες. Τσιπούρα. Η τσιπούρα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια στην Ευρώπη. Είναι πολύ νόστιμη και σχετικά ακριβή. Με μήκος που φτάνει και 70 εκατοστά και βάρος 5 κιλά, η τσιπούρα κατατάσσεται στα μεγάλα ψάρια. Ζει κατά μικρά κοπάδια ή και μόνο του κοντά σε λιβάδια των θαλασσών και σε αμμώδεις βυθούς μέχρι 150 μέτρα βάθος. Εισέρχεται όμως ακόμη και σε λιμνοθάλασσες. Είναι σαρκοφάγο αρπακτικό και τρέφεται με ό,τι ψάρι μπορεί να πιάσει στις περιοχές που περιφέρεται.